Πριν την έναρξη της προβολής, ο δημοσιογράφος και σκηνοθέτης Τέλειος Κούλογλου έκανε δηλώσεις στην κάμερα του Ionian Channel για την πηγή έμπνευσης του έργου του. Είναι ένα ντοκιμαντέρ για το πόσο θυμόμαστε σαν λαός και σαν χώρα το παρελθόν μας και πόσο το έχουμε ξεχάσει. Η αφορμή γι' αυτό ήταν ότι τα ορισμένα τηλεοπτικά κανάλια στην Αθήνα μετά τις εκλογές του 2012 είπαν ότι η Χρυσή Αυγή είχε πάρει πολύ ψηλά ποσοστά σε μαρτυρικές πόλεις που είχαν υποφέρει, είχαν καταστραφεί κυριολεκτικά από τους Ναζί, από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το Δίστομο και τα Καλάβρητα. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό και άρχισα και να προσπαθώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Γρήγορα ανακάλυψα ότι αυτό ήταν μια παραπλανητική είδηση. Δεν είχαν πάρει τέτοια ποσοστά. Αλλά προσμετρούσαν στους ψήφους καλλικρατικών δήμων, όπως είχαν γίνει εντωμεταξύ τα Καλάβρητα και το Δίστομο, και 30 χωριά γύρω-γύρω. Λέγανε, παραδείγματος χάρη, ότι το Δίστομο είχαν πάρει 350 ψήφους η Χρυσή Αυγή, και στην πραγματικότητα μέσα στο Δίστομο είχε πάρει 8. Και έτσι αυτό ήταν ένα θέμα. Αλλά βέβαια πέρα από αυτό, πέρα από την παραπλάνηση, υπάρχει ένα γενικότερο ερώτημα, πώς σε μια χώρα που έχει υποφέρει τόσο πολύ από τους Γερμανούς, στην οποία τα προβλήματα που σήμερα συναντάει τα πολύ μεγάλα πόλη γνωρίζουμε, συνδέονται άμεσα με την καταστροφή στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο Πόλεμο που ήταν συνέπεια της κατοχής, πώς μπορεί μια χώρα να δίνει τέτοια υψηλά ποσοστά στους νεοναζί. Θεωρείτε γενικά ότι η τέχνη τα τελευταία 3 χρόνια έχει αναδείξει την φρικαλαιότητα που μπορεί να προκύψει από μια άνοδο του φασισμού, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα? Ποιος είναι ο ρόλος της τέχνης, θεωρείτε, σε αυτό? Όχι τόσο όσο θα έπρεπε. Δηλαδή έχει υποτιμηθεί το φαινόμενο, γιατί αφορούσε μέχρι τώρα βασικά την Ελλάδα, όπου παντού έχουμε μια άνοδο της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη, γιατί με την πολιτική που ακολουθείται από την επίσημη Ευρώπη και από το Βερολίνο δημιουργούνται και ενισχύονται τέτοια φαινόμενα. Υπάρχει κατάρρευση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, της ιδέας της Ευρώπης, του δημοκρατικού δικαιωμάτων, στο όνομα της οικονομίας, στο όνομα των αγορών κτλ. Άρα παντού υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Στην Ελλάδα το φαινόμενο των νεοναζί ήταν κάπως μέχρι τώρα ειδικό. Και επιπλέον, επειδή οι νεοναζί ασκούσαν και ένα είδος τρομοκρατίας, φόβου μέχρι τώρα, δεν υπήρχαν πολλές φωνές που να αναδείξουν το φαινόμενο.